Δημήτρη, φτιάχνει η ευκαιρία ο Καναδιακός. Πάντως σε λίγα μάτς βρίσκει έτσι εύκολα δίχτυα. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό, οφείλεται στο άγχος? Όχι το άγχος, είναι ότι δεν τελειώνουμε σωστά τις φάσεις. Δηλαδή δεν, ούτε πάμε αποφασιστικά, ούτε ξέρω, δεν το πιστεύουμε. Πρέπει να, δηλαδή, πρέπει να προηγηθούμε και νωρίς για να συμβεί να ανοίξει το σκορ συνήθως, που σπάνια το κάνουμε. Και στο δεύτερο ημίχρονο συνήθως οι ομάδες κλείνονται περισσότερο και κυνηγάμε πιο δύσκολα τα μάτς από ό,τι έπρεπε. Δηλαδή πρέπει κάποια μάτς να καθαρίσουμε από νωρίς. Παρ' όλα αυτά, στα δύσκολα παιχνίδια όπως με τον Άρη, με την Αγία Παρασκευή, με το Ηράκλειο, με την ομάδα. Ακόμα που δεν κερδίσατε, ναι. Η ομάδα δείχνει καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο, δείχνει να ξέρει τι ζητάει, δείχνει να έχει κατοχή, να βγάζει φάσεις. Άρα αυτό τι σημαίνει για την ψυχολογία σας, για τη συνέχεια? Το πιστεύετε ότι είστε η καλύτερη ομάδα? Αυτό σημαίνει ότι είμαστε, παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά δεν πάμε και τα υπόλοιπα μάτς, πρέπει να τα βλέπουμε σαν τα μάτς της ομάδας που είπες. Δηλαδή δεν γίνεται να παίζουμε τον Ιάσονα έτσι όπως παίξαμε τον Άρη αυτό το μάτς μετά μια ομάδα. Κάνουν δηλαδή εγκλήματα. Έχουμε χάσει τώρα 4 βαθμούς με τον Ιάσονα και το 3 Μαχαϊδαρίου, που δεν νοείται. Έπρεπε να ήμασταν πρώτοι τώρα με διαφορά. Αλλά συνεχίζουμε. Τι αν περιμένει τώρα ο κόσμος Καναδιακού από σας για τη συνέχεια? Τίποτα, συνεχίζουμε όπως είμαστε, δυνατά. Κοιτάμε παιχνίδι-παιχνίδι και όσο πάει. Εμείς το πιστεύουμε πάντως και το θέλουμε. Και βλέπουμε.